ήταν το κορυφαίο θέμα. Μια δύσκολη απόφαση στον Δήμο της Καστοριάς. Ο κύριος Ρήμος είναι εδώ μαζί μας σήμερα. Κύριε Ρήμο, καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Ναλιστούλη. Στο νομικό πρόσωπο, ο πρόεδρος του Δήμου της Καστοριάς σε μια ηλεκτρική καρέκλα. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Να πω την αλήθεια, δεν περίμενα να υπήρχε αυτή η κατάσταση πριν δεχτώ να αναλάβω. Ήξερα ότι τα πράγματα θα ήταν δύσκολα, όπως γενικά στο Δήμο Καστοριάς υπάρχει μια μεγάλη δυσκολία. Τώρα, έχοντας δει τα πράγματα εκ των έσω, η κατάσταση είναι κακή. Ίσως και κάτι ίσως παραπάνω. Εντάξει, να μην είμαστε λίγο ευγενικοί, να μην αρχίσουμε να λέμε από τώρα. Λοιπόν, είστε εδώ μαζί μας σήμερα για να μιλήσουμε ακριβώς για αυτήν την υπόθεση. Αλλά επειδή έθεσε και ένα θέμα ηθικής τάξεως και η κυρία Σπύρου απέναντί σας, θέλω και στην πορεία της κουβέντας, αν θέλετε, να κάνετε ένα σχόλιο και γι' αυτό. Θα ήθελα να το κάνω και εγώ αυτό το σχόλιο. Ωραία. Να σας πω την αλήθεια, δεν άκουσα τη συνέντευξη. Απλώς μεταφέρουμε. Όχι, διάβασα, διάβασα και την εκτύπωσα. Mm-hmm. Σε ένα κομμάτι που αφορά προσωπικά εμένα και την οικογένειά μου, θα ήθελα να αναφερθώ. Απλώς για να υπάρχει μια ροή δηλαδή σε αυτά που λέμε. Αλίμονο. Θα ήθελα δηλαδή να ξεκινήσουμε με κάποια στοιχεία, να πούμε καταρχήν τι είναι το νομικό πρόσωπο και κατά δεύτερο λόγο να πάμε στα οικονομικά και μετά στο προσωπικό. Τα οικονομικά, τα οποία πρέπει να σας πω, όπως ακούσατε και στην συνέντευξή σου τη κυρία Σπύρου, δεν τα αμφισβητεί. Τα στοιχεία δηλαδή που δώσατε στο Δημοτικό Συμβούλιο και η κυρία Σπύρου θεωρεί ότι είναι πραγματικά αληθινά και λέει ότι πράγματι παραδέχτηκε η ίδια ότι είναι δύσκολη αυτή η ιστορία. Εντάξει, το μετέφεραν δηλαδή. Ωραία. Εντάξει, τα άκουσα και από το Δημοτικό Συμβούλιο. Πάμε λοιπόν. Να πω επίσης ότι έχει βγει και ένα μπαράζ ανακοινώσεων γύρω από αυτή την απόφαση. Τελευταία ανακοίνωση που βγαίνει, για να την πούμε και αυτήν, είναι από την αριστερή. Από την αριστερή συμπόρευση για την ανατροπή στη Δυτική Μακεδονία, από την περιφερειακή δηλαδή παράταξη, που ζητά και λέει ότι θα συνεχίσει τον αγώνα της για την τοπική αυτοδιοίκηση στην υπηρεσία των πόλων με πρόταγμα τις ανάγκες των λαϊκών στρωμάτων της νέας γενιάς και την προστασία των συμπολιτών μας που περιθωριοποιούνται καθημερινά. Ζητά λοιπόν και λέει όχι στην απόλυση των υπαλλήλων των παιδικών σταθμών της Καστοριάς, όχι στο κλείσιμο παιδικών σταθμών και άλλων κοινωνικών δομών. Αυτή τη διάβασα, να σας πω την αλήθεια. Είναι η τελευταία ανακοίνωση που έχει βγει. Ναι. Ωραία. Να ξεκινήσουμε. Να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, το νομικό πρόσωπο καταρχήν κάτω έχει κάποιες δομές που είναι από την εποπτεία του. Ποιες είναι αυτές οι δομές? Είναι οι παιδικοί σταθμοί. Διαφορετικές μεταξύ τους ίσως. Ναι, καμία σχέση μία με την άλλη. Άκουγα πριν για τον κύριο Παψόγλου, γι' αυτό τώρα δεν είναι και ευκαιρία. Θα σχολιάσουμε και κάτι για αυτό που είπε ο κύριος Δήμαρχος. Οι δομές του νομικού προσώπου είναι οι παιδικοί σταθμοί, είναι τα γήπεδα, είναι η βιβλιοθήκη, είναι η φιλαρμονική, είναι τα καπί. Δομές άσχετες η μία με την άλλη. Λοιπόν, σαν νομικό πρόσωπο τώρα, το νομικό πρόσωπο έχει κάποιους μόνιμους εργαζομένους. Αυτοί οι εργαζόμενοι, αυτοί είναι 36 άτομα, οι οποίοι είναι παιδαγωγικό προσωπικό, κάποιοι μάγειρες και διοικητικοί υπάλληλοι. Τα τελευταία χρόνια έχω παραλάβει ένα πίνακα εδώ πέρα από το νομικό πρόσωπο. Ζητήσαμε λίγο να δούμε ποια ήταν η επιχορήγηση του νομικού προσώπου από το Δήμο Καστοριάς. Mm-hmm. Τα τελευταία 4 χρόνια, από το 2016 μέχρι και σήμερα, οι τακτικές επιχορηγήσεις του Δήμου Καστοριάς είναι εξής. Το 2016, 1.100.000, 1.080.000, το 2017, 989.000, το 2018, 896.000, μέχρι σήμερα που μιλάμε, 709.000. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι υπάρχει μια πτώση της τακτικής επιχορήγησης άνω του 30%. Να σας αναφέρω μόνο ότι η μισθοδοσία των μόνιμων υπαλλήλων δεν φτάνει να πληρωθεί από την τακτική επιχορήγηση του Δήμου. Εκτός της άλλης, οι δομές όλες αυτές για να λειτουργήσουν θέλουν λειτουργικά έξοδα. Ωραία, το καταλαβαίνουμε αυτό. Θέλει φως, νερό, τηλέφωνα, θέλει πετρέλαιο. Κάθε 3 και 5 έχουμε τηλεφωνήματα. Ακούτε δηλαδή με το κλειστό γήπεδο του μπάσκετ. Δύο μήνες με τουρνουά εθνικό. Πανελλαδικό. Να μεταφερθούμε στο Άργος. Αυτό βέβαια έγινε τον Ιούλιο, αν θυμάμαι καλά. Ιούλιο. Έγινε λίγες μέρες πριν αναλάβετε τα καθήκοντά σας, νομίζω. Ναι, κάπου εκεί ήταν. Εγώ νομίζω ότι ήταν μέσα στο καλοκαίρι. Ναι, εγώ νομίζω πρέπει να ήταν λίγες μέρες πριν. Αναλάβετε, πρέπει να ήταν προς τα τέλη Αυγούστου. Ναι. Δεν ξέρω, να μην το. Όχι, δεν πειράζει, δεν υπάρχει λόγο. Το θέμα είναι ότι καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Έγινε. Δεν είναι κάτι. Πάμε τώρα, ζήτησα έναν πίνακα από το προσωπικό να δούμε ποια είναι η κατάσταση στη ΔΕΗ. Με την ημέρα, να φανταστείτε, που με ορίσανε πρόεδρο νομικό πρόσωπο, καπά και την επόμενη μέρα, τηλέφωνο από την Αθήνα, από
τη ΔΕΗ. Είστε αυτός, ναι, αύριο θα κλείσουμε το ρεύμα στο γήπεδο του ποδοσφαίρου. Ναι. Πόσο είναι η οφολή, τάδε. Εντάξει, μισό λεπτό. Ζητώ μια κατάσταση. Προκειμένου να γλιτώσουμε τα τηλεφωνήματα, δηλαδή, να δούμε πότε είναι οι ληξιπρόθεσμες νοσοφυλές, έτσι ώστε να είμαστε έτοιμοι για να μπορούμε να πληρώνουμε στην ώρα μας. Ρωτάω και τις κοπέλες μου, κάνουν μια κατάσταση, όλες, μα όλες. 30 είναι εδώ πέρα, 30. Ανεξόφλητα, όλα τα πάντα. Ρυθμισμένα, ανεξόφλητα. Κόβεται και την επόμενη μέρα στο τρίτο παιδικό σταθμό το ρεύμα. Πάλι για τον ίδιο λόγο, αποκαταστήθηκε μέσα σε 2 ώρες, αλλά θέλω να σας πω ότι δεν υπάρχει δηλαδή κάποια οργάνωση δηλαδή, για τα λοιπά. Ο κύριος Λιάνος που μίλησε στην εκπομπή μας για αυτά, ναι, προκάτοχός σας ουσιαστικά, ναι, είπε ότι επειδή δεν γινόταν συμβούλια μέσα στο καλοκαίρι, δεν μπορούσαν να αποδεσμευτούν χρήματα για να πληρωθούν αυτές οι υποχρεώσεις, με αποτέλεσμα να υπάρχουν μοιραία αυτές οι διακοπές. Ισχύει αυτό? Αν δεν γινόταν συμβούλια. Ναι. Επειδή δεν γινόταν συμβούλια, δεν μπορούσαν να αποδεσμευτούν χρήματα από τον Δήμο για να πληρωθούν κάποιες υποχρεώσεις της ΔΕΗ. Και γι' αυτό υπήρξε αυτό το μπαράζ των αδιακοπών ρεύματος. Εντάξει, το ότι δεν υπάρχουν βέβαια χρήματα. Βέβαια, διακοπές γινόταν και το επισημάναμε και στον κύριο Λιάνο. Όταν γινόταν επίσης. Εντάξει, τώρα συμβούλια, επειδή εδώ πέρα ζούμε, βλέπουμε, ναι, τι γίνεται. Κάθε χρόνο δηλαδή τα ίδια και τα ίδια γίνονται. Σήμερα που μιλάμε είναι το κλειστό γήπεδο ποδοσφαίρου του στο Μανιάκι. Εδώ και. Μπορεί να έχει και ένα και μήνα και δεν έχει ρεύμα. Το γνωρίζω. Έχω πει και στον Δήμαρχο και στην προϊσταμένη κτλ. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει χρήματα δηλαδή για να γίνει κάποια ρύθμιση. Υπάρχουν κάποια χρήματα που έχουμε για τους παιδικούς σταθμούς, για την λειτουργία τους, γιατί αυτή είναι η προτεραιότητά μας. Εντάξει, τώρα θα κάνουμε κάποια υπομονή να δούμε πώς θα πάει και γενικά η κατάσταση. Επίσης, ρώτησα για να πάρω, όχι για τη ΔΕΗ που είπαμε, 110.000 ανεξόφλητες οφειλές. Πάμε παρακάτω. Ζήτησα να δω ποιες είναι οι οφειλές σε προμηθευτές. Θα πω λίγο ονόματα, δεν θα λέω ποσά. Κοστάρας τρόφιμα, Σαμπουτζής τρόφιμα, Καλαφάτης τρόφιμα, Καλαφατίδης τρόφιμα, Γεωργιάδης καύσιμα, Καραγεωργίου καύσιμα, Μπεκιάρης καυστήρες. Έχει μια λίστα εδώ. 110.000 κι αυτή. Αν οι άνθρωποι. Έχω μιλήσει. Συμβούλιο, ναι, τα έχω πει, αλλά τώρα θα μας ακούσει και ο κόσμος λίγο, γιατί εκεί πέρα δεν μπορούσαν να μας παρακολουθήσουν. Θες μάλιστα παίξασμά σας, ναι, στην εκπομπή μας. Ναι. Οι άνθρωποι αρνούνται να βάλουν πετρέλαιο πλέον. Να δούμε τώρα. Δεν βάζει κανείς ούτε πετρέλαιο. Ναι. Δεν σας βάζω. Δεν θα μας βάλουν. Ναι. Όταν έχουμε. Πόσο έχω εδώ? Έχω εδώ πέρα σε 2 ανθρώπους χρωστάμε 50.000 στο σύνολο. Ποιος θα έρθει να μας βάλει πετρέλαιο? Και όχι μόνο από αυτούς τους 2, φαντάζομαι και ένας άλλος που ξέρει ότι τι χρωστάτε. Δύσκολο θα έρθει να ζητήσει. Ακριβώς. Λοιπόν. Ναι, αλλά πώς θα γίνει? Εγώ θέλω να μου το εξηγήσουν αυτό, πώς θα γίνει όταν κάνουμε μια πρόταση σαν νομικό πρόσωπο, μη ανανέωση των συμβάσεων, προκειμένου να γλιτώσουμε κάποια έξοδα για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Και η απάντηση είναι αυτά που βλέπετε. Αναρτήσεις στα blogs, επιθέσεις προσωπικές προς εμένα, προς την οικογένειά μου. Ας μας εξηγήσουν πώς θα πληρωθούν. Αυτή είναι εμένα η δικιά μου απορία. Αυτή η πρόταση που ακούστηκε και από τον κύριο Παπτσόγλου σήμερα, ακούστηκε και προχθές από την κυρία Σπύρου και ο Δήμαρχος είπε ότι τη σκεφτόμαστε κι εμείς. Τις συγχώνες δηλαδή, τις προσχώρησης του νομικού προσώπου στον Δήμο. Είναι μια καλή ιδέα τελικά? Κοιτάξτε, αν είναι μια καλή ιδέα, δεν μπορώ να το κρίνω εγώ αν είναι μια καλή ιδέα, έτσι όπως τώρα με ρωτάτε. Πάντως. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν. Γιατί αναφέρθηκε και στο Δημοτικό Συμβούλιο, θα γλιτώσουμε αυτό, ένα ποσό κοντά στις 100.000. Υπάρχουν τμηματάρχες, ναι, 7 αν δεν κάνω λάθος. Προϊστάμενοι, τα επιδόματα, όλα αυτά, ωραία, ναι, ακούστηκαν, ναι, αυτά. Ναι, αυτά ακούστηκαν, ναι, και ο νόμος το λέει, όταν για 3 συνεχόμενα χρόνια, όταν το νομικό πρόσωπο είναι αρνητικό, έχει δικαίωμα συγχώνευσης. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Τώρα, αυτό αν μπορεί να γίνει σήμερα, φυσικά δεν μπορεί να γίνει σήμερα. Ίσως να μπορεί να γίνει την επόμενη περίοδο. Ναι, ναι. Αλλά αυτή τη χρονική στιγμή που μιλάμε δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ναι. Ναι, είναι μια πρόταση η οποία είναι ανοιχτή και να το δούμε. Γιατί όχι. Από τη μία λοιπόν υπάρχουν οι μη ανανεώσεις, από την άλλη υπάρχουν και οι συγχωνεύσεις των παιδικών. Ναι, ναι. Μισό λεπτό. Θα φτάσουμε σε αυτά όλα. Είπαμε καταρχήν, για να καταλάβετε τώρα, εγώ χθες με κοινοποιήθηκε ένα έγγραφο τώρα εδώ πέρα, ναι, από χθεσινό έγγραφο, από τους υπαλλήλους, τους μόνιμους υπαλλήλους που δουλεύουν σε παιδικούς σταθμούς, από 2 συγκεκριμένα, και μάλιστα γράφει. Βασικές ελλείψεις σε εξοπλισμό και κτηριακές εγκαταστάσεις των δημοτικών παιδικών σταθμών του τμήματος προσχολικής αγωγής. Στον παιδικό σταθμό ΤΑΔΕ, λόγω κακής συντήρησης της σκεπής, βρέχει, στάζουν νερά από την οροφή δίπλα από ηλεκτρικούς λαμπτήρες κτλ. Η κεντρική είσοδος είναι σπασμένη, δεν κλειδώνει η πόρτα, οι λαμπτήρες έχουν καεί, οι μπρίζες είναι σπασμένες. Ένα σωρό πράγματα. Αυτά για να γίνουν θέλουν χρήματα. Χρήματα δεν υπάρχουν.
Και εμείς με την κίνηση αυτή που κάναμε θέλουμε να εξοικονομήσουμε κάποιες δαπάνες προκειμένου να μπορέσουμε να φτιάξουμε αυτά τα πράγματα που είναι αυτονόητα. Τώρα, να πούμε λίγο για τους εργαζόμενους. Ναι. Πάμε λίγο για τους εργαζόμενους. Να πάρουμε λίγο τα πράγματα με τη σειρά. Λοιπόν, το 2000 οι συμβασιούχοι του ΕΣΠΑ υπέγραψαν τον Αύγουστο του 2018 κάποιες συμβάσεις. Το 2018 τον Αύγουστο υπογράφτηκαν οι 18 συμβάσεις. Εκείνο τον καιρό που υπογράφτηκαν αυτές οι συμβάσεις υπήρχαν 93 βάουτσερ. Τι είναι τα βάουτσερ, γιατί τώρα όλοι πιάστηκαν από το ΕΣΠΑ. Τα βάουτσερ είναι χρήματα τα οποία δικαιούται κάθε παιδί, τα οποία μεταφέρονται στη δομή που θα πάει το παιδί. Δηλαδή, μέσα σε αυτό το βάουτσερ θα πρέπει δηλαδή ο Δήμος να παρεχωρεί στο παιδί παιδαγωγό, καθαρίστρια, μάγειρα, να φροντίζει για τις λειτουργικές δαπάνες του σχολείου, να υπάρχει διατροφολόγος, παιδίατρος, να υπάρχουν καινούργια σύγχρονα παιχνίδια. Αναφέρθηκαν όλες αυτές οι ειδικότητες. Μάλιστα, ωραία. Αυτό σημαίνει το βάουτσερ, γιατί δεν ξέρω γιατί έχει περάσει έτσι τον κόσμο, ότι εμείς απολύσαμε ανθρώπους προκειμένου να κάνουμε τι. Δηλαδή, όπως είπε και ο Δήμος, ξυπνήσαμε εμείς ένα πρωί και τι είπαμε, τι ωραία να απολύσουμε 8 ανθρώπους. Αυτή ήταν η σκέψη μας. Μα ο εκπρόσωπος εργαζομένος στο συμβούλιο που κάναμε τάχθηκε υπέρ της κίνησης αυτής. Έκανε βέβαια μια προσημείωση. Ωραία. Αλλά οι ίδιοι εργαζόμενοι, με αυτά που σας διάβασα πριν που με στείλανε, ζητάνε δηλαδή να φτιάξουμε πράγματα και να περιορίσουμε τις δαπάνες μας. Τώρα, το 2018 που υπογράφτηκαν οι 18 συμβάσεις των ανθρώπων, ήρθε ένα έγγραφο από την ΕΕΤΑ προκειμένου να κατατεθούν οι άδειες λειτουργίας. Οι άδειες λειτουργίες τον Αύγουστο του 2018 δεν υπήρχαν. Τι σημαίνει αυτό? Ότι τα βάουτσερ αυτά των παιδιών κλείδωσαν. Δηλαδή δεν μπορούσαν να καταχωρηθούν επειδή ο Δήμος δεν είχε άδειες λειτουργίας. Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο του 2018 δεν υπήρχαν άδειες. Τον Ιανουάριο που κατατέθηκαν οι άδειες άρχισε τα βάουτσερ αυτά να πληρώνονται. 4 μήνες όμως, όσο αυτό το χρονικό διάστημα που σας ανέφερα, οι άνθρωποι από τότε τα πληρώνονταν κανονικά. Τον Ιανουάριο που ήρθε η επιχορήγηση του ΕΣΠΑ, τα παιδιά τον Αύγουστο του 2018 που είχαμε πει τα βάουτσερ ήταν 93 και τον Ιανουάριο κατατέθηκαν 64. Χάθηκαν δηλαδή 29 βάουτσερ. Το ποσό των βάουτσερ που ήρθε για το ΕΣΠΑ ήταν δηλαδή 12.500, η μισθοδοσία των ανθρώπων αυτών ήταν το μήνα 25.000. Δηλαδή, περίμεναν από το νομικό πρόσωπο τι κάνανε, γι' αυτό τώρα είναι απλήρωτοι οι άνθρωποι 4 μήνες, να έρθουν 2 μήνες. Και 9 στους βρεφικούς, ναι, για να μην πάμε σε αυτήν. Περνούσαν 2 μήνες, ερχόντουσαν τα χρήματα, πληρώνοντουσαν ένα. Γι' αυτό οι άνθρωποι αυτοί είναι τώρα απλήρωτοι από τον Απρίλιο. Ωραία. Φτάνουμε στον Αύγουστο του 19, σήμερα. Πριν 1,5 μήνα. Λοιπόν, τώρα. Έρχεται στις 7 Αυγούστου του 19 μια προειδοποίηση από το παρατηρητήριο οικονομικού προς το νομικό πρόσωπο και λέει «Εκτός ελέγχου πορείας εκτέλεσης προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου του 19. Σημείωση πίσω, δεδομένου ότι κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του νομικού σας προσώπου παρουσιάστηκε αρνητική απόκληση άνω του 10%. Δεν παίρνουν απάντηση. Και όταν είναι άνω του 10%. Στις 8 αγνοείται τελείως η προειδοποίηση, παίρνει απόφαση 86 και ανανεώνει τις συμβάσεις του ΕΣΠΑ, τώρα τον Αύγουστο. Με την δέσμευση του Δήμου Καστοριάς θα επιχορηγήσει στο νομικό πρόσωπο με έκτακτη επιχορήγηση προκειμένου να εγγραφούν πιστώσεις στον προϋπολογισμό του 19. Καμία απάντηση. Πάμε παρακάτω. Ζητάει το νομικό πρόσωπο προς τον Δήμο Καστοριάς στις 12 Αυγούστου έκτακτη επιχορήγηση. Δεν παίρνει απάντηση. Στις 13 προς τον πρόεδρο του νομικού προσώπου ζητάει και πάλι να λάβει τα μέτρα του προκειμένου να γίνει βεβαίωση πίσω στους αντίστοιχους κωδικούς μισθοδοσίας των παραπάνω υπαλλήλων του ΙΔΟΧ. Σας ενημερώνω ότι ο αριθμός εγγραφών νηπίων αξίας κτλ. Προέρχεται αυτή τη χρονική στιγμή ήταν 106. Γι' αυτό παρακαλείστε να προβείτε σε άμεση τακτοποίηση των οικονομικών. Δεν παίρνει απάντηση.
Ξανά, 19 Αυγούστου, άλλο έγγραφο προς τον νομικό πρόσωπο, προς τον πρόεδρο. Ζητάει βεβαίωση πίστωσης. Καμία απάντηση. Βεβαίωση πίστωσης που δεν υπήρχε, το παραδέχθηκε και ο κύριος Λιάνος, να σας πω στην εκπομπή. Ναι, χαίρομαι, τα παραδέχονται. Ναι. Το θέμα είναι. Το παραδέχτηκε στην εκπομπή μας αυτό, ναι. Και φτάνουμε στις 13 Σεπτεμβρίου, σωστά, την ημέρα που ανέλαβα εγώ. Έρχεται έγγραφο από την αποκεντρωμένη διοίκηση της Ηπείρου. Παρακαλείτε να μας στείλετε απόφαση Προέδρου σχετικά με την ανανέωση των 18 ατόμων βεβαίωσης πίστωσης. Βεβαίωση πίστωσης δεν ήρθε ποτέ. Ποτέ. Ωραία. Δηλαδή, πήραν μια απόφαση να ανανεώσουν τους 18 χωρίς να υπάρχουν τα χρήματα και χρωστάνε ήδη στους ανθρώπους αυτούς 4 μήνες. Τώρα ερχόμαστε εμείς. Ανατίθεται εμένα να αναλάβω το νομικό πρόσωπο. Έχοντας δει αυτή την κατάσταση, αποφασίζουμε να πάρουμε μια απόφαση η οποία θα γίνει μια ανανέωση. Μερική ανανέωση των συμβάσεων. Των 10 και όχι των 18. Ναι, θα γίνουν των 10. Θέλω να είναι ένα κρίσιμο σημείο, Γερήρη μου. Είχατε εξαντλήσει όλες τις άλλες ιδέες ή απόψεις ή προτάσεις ώστε να σωθούν και οι 18? Δηλαδή, ήταν το έσχατο να πάτε σε αυτήν την τελική απόφαση? Είδατε άλλες εναλλακτικές λύσεις που μπορεί να γλιτώσουν τις θέσεις των 8? Τις είδατε και δεν γινόταν με τίποτα, δεν έβγαινε πάλι με τίποτα, ή πήγατε κατευθείαν σε αυτή την απόφαση? Καταρχήν, για να πάμε σε μια τέτοια απόφαση, δεν είναι καταρχήν ευχάριστο για κανένα να παίρνει μια τέτοια απόφαση. Γιατί, αυτό δεν νομίζω να το. Ωραία. Να μην το ζήσει κανένας δηλαδή. Εγώ, σαν Ρήμος, ήμουνα 7 χρόνια με σύμβαση ορισμένου χρόνου, η οποία έλυγε κάποιες στιγμές, ανανεώταν κάποιες στιγμές, αλλά τότε δεν είδα από μερικούς να έρχονται εκεί πέρα και να διαμαρτύρονται και να φέρουν οι συνδικαλιστές από την Αθήνα για να μας προασπίσουν τα δικαιώματά μας. Η σύμβαση ορισμένου χρόνου, γι' αυτό λέγεται και ορισμένου χρόνου, έχει αρχή και τέλος. Ωραία. Τώρα σε αυτό που μου είπατε. Εγώ σας λέω ότι υπάρχει ένα μόνιμο προσωπικό στο νομικό πρόσωπο. Το οποίο νομικό πρόσωπο, έτσι όπως είναι κατατεθειμένο, έχει 16 παιδαγωγούς, 3 βοηθούς και 9 μάγειρες, από τις οποίες η μία είναι προς να βγει στη σύνταξη. Και δεν υπάρχει κανένας υπάλληλος καθαριότητας. Με βάση αυτά τα κριτήρια και με βάση την νομοθεσία, αποφασίσαμε να πάρουμε μια απόφαση, όπως σας είπα πριν, μερικής ανανέωσης των συμβάσεων. Πήραμε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι ήταν απαραίτητοι για να λειτουργήσουν οι δομές έτσι όπως πρέπει. Τυπικά, να σας πω ότι όταν προσλαμβάνεις επιπλέον προσωπικό, πλεονάζον προσωπικό, διαβάζω τώρα από το ΦΕΚ, οι απαιτούμενες θέσεις καλύπτονταν από το νόμιμο προσωπικό του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, συνιστά κακοδιαχείριση του δημοσίου χρήματος και δαπάνη ελεγκτέα προς καταλογισμό κατά το άρθρο 232 του νόμου 3852. Δηλαδή, τι μας λέει? Δηλαδή, ότι υπάρχουν ποινικές ευθύνες. Ναι, και ότι θα τα πληρώσετε εσείς. Ναι. Mm-hmm. Γιατί σε έναν έκτακτο ή τακτικό έλεγχο από το ΕΣΠΑ αρθούν και δουν την κατάσταση των παιδικών σταθμών, λειτουργικά μιλάω, πώς είναι. Θα μας πούν, συγγνώμη, παίρνετε προσωπικό και εδώ πέρα δεν έχετε παιχνίδια για τα παιδάκια ή στάζει η οροφή ή χιλιαδιό. Λοιπόν, τώρα. Τώρα να κάνουμε ένα διαλυματάκι, ναι, και να συνεχίσουμε αμέσως μετά, γιατί ήρθε και η ώρα των διαφημίσεων. Έγινε. Αμέσως μετά συνεχίζουμε πάντα με τον κύριο Ρήμο. Η συζήτησή μας πάντα εδώ στο στούντιο για το κορυφαίο θέμα, όπως είπαμε. Ο πρόεδρος του νομικού προσώπου του Δήμου, ο κύριος Σάκης Ρήμος. Κύριε Ρήμο, συνεχίζουμε. Είχαμε μείνει ακριβώς στο κομμάτι των λύσεων που αναζητούσε ο Δήμος πριν φτάσει στις μη ανανεώσεις. Ναι. Φτάνουμε και στο Δημοτικό Συμβούλιο, όταν έχουμε από την πλευρά, γιατί αναφερθήκατε και στους συνδικαλιστές, όντως ήταν πολύ μαχητικοί, πολύ σκληροί οι συνδικαλιστές στις τοποθετήσεις τους, άλλωστε και με τις ανακοινώσεις που έβγαλε η ΠΟΕΟΤΑ, σύγκριναν τον Δήμαρχο με θαυμαστή του Τόμψεν, αν θυμάστε. Αν είδατε και αυτές τις που θα τις είδατε σίγουρα, τις, ναι, τις ανακοινώσεις. Εκεί λοιπόν ακούστηκε ότι εάν το πήρατε και ως απειλή, δεν ξέρω ακριβώς, ότι θα πάνε στα δικαστήρια εργαζόμενοι και ότι αν δικαιωθούν, που οι συνδικαλιστές θεωρούν ότι θα δικαιωθούν, τότε θα πληρωθούν τα χρήματά τους, τα οποία αυτή τη στιγμή δεν παίρνουν λόγω της μη ανανέωσης, χωρίς μάλιστα να δουλέψουν. Αυτό το ενδεχόμενο το έχετε δει? Δηλαδή, έχει βάση αυτό που ακούστηκε? Κοιτάξτε, νομικός δεν είμαι. Προφανώς πριν κάνουμε κάτι, συμβουλευτήκαμε την νομική υπηρεσία του Δήμου. Αυτό λέω. Ναι, εννοείται, δεν τα κάναμε από το κεφάλι μας.
Φαντάζομαι κάποια στιγμή θα γίνει κάποια προσφυγή. Οι νομικοί του Δήμου τι είπαν λοιπόν? Την εισήγηση που έχουμε στα χέρια μας συμφωνούσαν με αυτά που κάναμε. Μάλιστα. Τώρα, αν προσφύγουν οι άνθρωποι σε κάποιο δικαστήριο, θέλω να πιστεύω και έχουμε ενημερώσει και τους προϊσταμένους να είμαστε έτοιμοι προκειμένου να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση. Νομίζω έχουμε το δίκαιο με το μέρος μας. Οι εργαζόμενοι νομίζουν έχουν το δίκαιο με το μέρος τους. Τώρα, το ότι έρχονται εδώ πέρα από την Αθήνα και ξεσηκώνουν και πατάνε πάνω σε πλάτες ανθρώπων οι οποίοι δεν ανανεώσαν με τη σύμβασή τους. Γιατί υπήρχε και μια αντίληψη ότι αφήστε τους ακόμα ένα χρόνο, γιατί μετά θα γίνουν αορίστου. Εντάξει, αυτά δεν γίνονται. Αυτό δεν υπάρχει σίγουρα. Αλλά να ανανεώσουμε ξανά τους 18, ποιος θα τους πληρώσει? Αν μου πείτε ποιος θα τους πληρώσει, εγώ να φύγω, δεν υπάρχει θέμα. Αν δικαιωθούν, ποιος θα τους πληρώσει? Ξανααντιστρέφω εγώ το ερώτημα. Εκεί τι γίνεται? Σας είπα, αυτό θα είναι κάτι χρονοβόρο. Αν δικαιωθούν, θα... αυτή τη χρονική στιγμή, με βάση πάντως, την νομική υπηρεσία... Πάντως, εσείς λέτε ότι οι νομικοί σας διαβεβαιώνουν ότι δεν μπορούν να... Είμαστε καλυμμένοι. Ότι είστε καλυμμένοι, μάλιστα. Ειδικά αυτό που λέμε, δηλαδή ότι έχουμε τόσους μόνιμους υπαλλήλους και καλύπτουμε τις ανάγκες των παιδικών σταθμών και προσλαμβάνουμε όχι επιπλέον προσωπικό, γιατί σας εξήγησα, το επιπλέον προσωπικό είναι κακοδιαχείριση και ελέγχεται ποινικά. Τώρα. Μάλιστα. Έχουμε λοιπόν μια κατάσταση, όπως τα αναφέρατε και πριν από λίγο, όπως τα αναφέρατε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Για προμηθευτές 110.000, για ΔΕΗ 90.292, για τους μισθούς των μόνιμων 646, για το ΕΣΠΑ 245, δηλαδή εδώ μιλάμε κοντά στο εκατομμύριο, 941.000, κύριε Ρήμα. Ναι. Εδώ μιλάμε για 941.000 ευρώ. Σας είπα στην εισαγωγή. Πολλά τα λεφτά. Στην εισαγωγή που σας έκανα, όταν πρώτο ξεκινήσαμε να μιλάμε, σας είπα ότι η τακτική επιχορήγηση του Δήμου προς το νομικό πρόσωπο το 2016 ήταν της τάξης του 1.080.000 ευρώ. Τι σημαίνει αυτό? Ότι με 1.100.000 ευρώ το νομικό πρόσωπο λειτουργεί. Έτσι όπως είναι. Και έχει ένα ισολογισμό 0. Γιατί όντως είχε 0. Δεν υπήρχαν σκαμπανεβάσματα. Από τη στιγμή που μειώθηκε η τακτική επιχορήγηση. Πολλά ακούγονται γενικότερα για τα προγράμματα ΕΣΠΑ και πώς θα τελειώσουν. Και ναι, διαβάζουμε γιατί τώρα υπάρχει, ακούγεται έξω ότι θα κλείσει το ΕΣΠΑ κτλ. Ναι, ναι. Καταρχήν, άμα κλείσει το ΕΣΠΑ, θα καταστρέψει η χώρα. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Λογικά να το δεις, κάπως έτσι πρέπει. Κάπως έτσι θα γίνει. Τώρα, θα ήθελα να πάω λίγο και σε αυτά που είπε η κυρία Σπύρου. Ναι. Εννοείται τα προσωπικά για εσάς. Στο προσωπικό. Τι είπε η κυρία Σπύρου, λέει ο Όχι, κύριος έχω, Δρύμος... έχω μπροστά μου εδώ ναι, την. Ναι. Λέει, ερώτηση δικιά σας. Τότε έρχεται το μοιραίο ερώτημα. Είπε και ο Δήμαρχος κάποια στιγμή. Δεν ξυπνάς ένα πρωί και λες και απολύουμε 8 εργαζόμενους. Δηλαδή, ξαφνικά τρελάθηκαν οι άνθρωποι αυτοί. Απάντηση. Κοιτάξτε, κύριε Νατσούλη, είτε τα βάλαν κάτω καλά, δηλαδή κάνανε δουλειά του ποδαριού, ή κρύβονται από πίσω σκοπιμότητες και προσωπικά συμφέροντα. Γιατί επικαλέστηκε ο κύριος Ρήμος ότι υπάρχει δημογραφικό πρόβλημα. Με συγχωρείτε, κύριε Πρόεδρε, στην ίδια πόλη δεν ζείτε κι εσείς? Αυτό είναι το ένα σκέλος. Σταματάω εδώ. Σας διαβεβαιώνω δηλαδή εγώ τώρα, δηλαδή ότι έγινε το έκανα, ήθελα δηλαδή να εξυπηρετήσω τα συμφέροντα τα δικά μας. Ωραία. Σας διαβεβαιώνω τώρα. Προφανώς ότι πιστεύω ότι πραγματικά δεν ξέρω αν μαζί σε αυτή την πόλη, κυρία Σπύρου, ή αν μαζί πουθενά αλλού. Το ότι έκανε ένα προεκλογικό αγώνα 8 μήνες και πήγε σε μέρη που δεν είχε ξαναπάει στη ζωή της, είναι δικό της θέμα, αλλά δεν τα άμαθε όλα τα προβλήματα βγαίνοντας 8 μήνες στον κόσμο. Στοιχεία παιδικών σταθμών από το 2016 μέχρι σήμερα, εγγραφών παιδιών. 2016 εγγραφές 280 νήπια. 2017 265. 2018 247, 2019 με 20 τώρα 223. Σε μια τετραετία δηλαδή έχουν χαθεί 84 παιδιά. Σε βάθος πενταετίας με το ρυθμό που πέφτει θα πάει 100 παιδιά του χρόνου. Μελλοντικά δηλαδή θα μας λείπει από την πόλη της Καστοριάς ένα μεγάλο γυμνάσιο των 100 και πλέον παιδιών. Συγγνώμη, αυτό δεν είναι δημογραφικό πρόβλημα? Δεν νομίζω να έχει κάποιος αντίρρηση ότι υπάρχει. Όχι, έχει συγκεκριμένη. Η κυρία είπε ότι υπάρχουν σκοπιμότητες και το. Πώς πήρα δηλαδή εγώ ένα παιδικό σταθμό από τη στιγμή που έχω δημογραφικό πρόβλημα? Αυτό μου λέει.
Τέλος πάντων, για να το λύξουμε και αυτό, επειδή δεν μου αρέσει να μιλάω προσωπικά. Εξής, την ώρα που υπάρχει το δημογραφικό, εσείς επενδύετε πάνω σε αυτό, καταλάβατε. Εντάξει, να πάρω τότε την άδειά της. Για κάθε φορά, δηλαδή, να παίρνουμε την άδειά της, αν θα πρέπει να επενδύσουμε κάπου ή όχι. Κάποιοι άνθρωποι δεν είχαν την τύχη να κληρονομήσουν κάποια επιχείρηση και να συνεχίσουν τη δουλειά του πατέρα τους. Κάποιοι έπρεπε να πάρουν ένα ρίσκο και να συνεχίσουν να κάνουν τη ζωή τους. Η γυναίκα, όμως, νηπιαγωγός, πριν 1,5 χρόνο αποφασίσαμε να εξαγοράσουμε έναν ήδη υπάρχον βρεφονηπιακό σταθμό, τον ανακαινήσαμε. Βρεφονηπιακός σταθμός είναι παιδικός, είναι αναφέρθηκε και ΚΔΑΠ. Τέλος πάντων, λοιπόν, θα το απαντήσω το και αυτό τώρα, γιατί αναφέρθηκε παρακάτω στην απάντησή της, λέει: από όσο γνωρίζει ο κόσμος, η σύζυγός του έχει και βρεφικό σταθμό και παιδικό σταθμό και προχθές άνοιξε και ΚΔΑΠ. Λοιπόν, έχω βρεφονηπιακό σταθμό, μην ψάχνει να βρει ένα παιδικό και ένα βρεφικό, είναι σε ένα μέρος και τα δύο. Όσο για το ΚΔΑΠ, που το άνοιξα προχθές, αν έρθει και με πάρει τώρα και με πάει στο ΚΔΑΠ δικό μου, της οικογένειάς μου, φίλου μου, παρετούμε και δεν ξανασχολούμαι με τίποτα. Λέει ψέματα για το ΚΔΑΠ, λέει ψέματα, και εκτός της άλλης παροτρύνει και τους άλλους συναδέρφους της ΠΟΕ, ΟΤΑ, να βγάζουν ανακοινώσεις πάλι ψευδείς προς το πρόσωπό μου. Ότι δηλαδή έχω και ΚΔΑΠ. Όχι, δεν έχω και ΚΔΑΠ. Και αυτό πρέπει να σταματήσει κάποια στιγμή να λέει. Έχει ανακοίνωση από την ΠΟΕ ΟΤΑ για αυτό ακριβώς το θέμα. Τα διάβασα. Το διάβασα χθες. Ναι. Το ένα ψέμα φέρνει το άλλο. Εντάξει. Okay. Αλλά επειδή εγώ ζω στην πόλη, κυκλοφορώ κάθε μέρα στην πόλη, όλοι ξέρουν τι είμαι και ποιος είμαι, δεν έχω να φοβηθώ τίποτα. Είπε όμως ότι δεν είναι παράνομο. Δηλαδή είπε κάποια στιγμή, ρωτήσαμε και εμείς. Δεν είναι παράνομο, αλλά τίθεται θέμα, είπε, ηθικής. Εντάξει, okay, άμα να το φέρνω στο Δημοτικό Συμβούλιο να ψηφιστεί, άμα είναι να αποχωρήσω. Άμα είναι το πρόβλημα, αν είμαι εγώ, να αποχωρήσω. Δεν υπάρχει θέμα. Εσείς νιώθετε ότι υπάρχει ένα τέτοιο θέμα? Καμία σχέση. Καταρχήν, εμείς δεν. Τι σχέση έχει ο ιδιωτικός σταθμός με τους δημόσιους σταθμούς? Ίσως να υπονοείτε ότι κλείνοντας ή συγχωνεύοντας κάποιους παιδικούς. Μα αυτά τα βάουτσερ και τα παιδιά τα παίρνετε εσείς. Εμείς δεν έχουμε ανάγκη εγγραφών από τον Ιούνιο, όχι τώρα. Τέλος πάντων, να μην μπούμε σε αυτή την τέτοια, αφού το έφερε η κατάσταση εδώ πέρα, να τα λέμε. Άρα λοιπόν, νομίζω ότι ενοχληθήκατε από αυτήν την τοποθέτηση. Πιο πολύ, στεναχωρηθήκατε, δεν ξέρω. Εντάξει, ναι, το περίμενα να σας πω την αλήθεια. Πιο πολύ στεναχωρήθηκα για τη γυναίκα μου, για τίποτα, είναι και εγκυμονούσα και δεν έχει φταίξει σε τίποτα. Εντάξει, δεν υπάρχει θέμα. Εγώ σας είπα, είμαι καθαρός, δεν έχω κάτι να φοβηθώ. Όποιος θέλει να με ελέγξει, με ελέγχει. Όλοι με ξέρουν. Τώρα. Προφανώς έχει κάποια αιμονή μαζί μου, κυρία Σπύρου. Δεν ξέρω, ίσως φταίει από το γεγονός ότι δεν κατέβηκα μαζί στο ψηφοδέλτιο και αρνήθηκα. Τι να σας πω τώρα. Σας είχε γίνει πρόταση? Μας είχε γίνει, με είχε γίνει, ναι. Αλλά λέτε ότι τοποθετείτε και ότι ίσως ξεκινάει από εκείνη την απόφασή σας. Γιατί και προχθές το Δημοτικό Συμβούλιο γύρισε κάποια στιγμή με κακό ύφος και με είπε σε καθιστό υπεύθυνο, μου λέει από εδώ και, ότι θα γίνει από εδώ και πέρα. Δεν την είχα ξαναδεί στην κατάσταση. Όσον αφορά προς εμένα, δηλαδή, τουλάχιστον. Λέτε ότι υπάρχει προσωπικό θέμα μαζί σας? Μπορεί και να έχει. Μπορεί και να έχει. Εμένα με δίνει την εντύπωση ότι έχει. Για να εμπλέκει την οικογένειά μου, να λέει ψέματα ότι έχω και ΚΔΑΠ και να με μιλάει έτσι, μπορεί και να έχει. Άρα εσείς διευκρινίζετε σήμερα ότι δεν έχετε ούτε παιδικό σταθμό? Όχι. Ούτε... Βρεφονηπιακό σταθμό που έχουμε. Βρεφονηπιακό. Άλλο όμως δεν είναι ο βρεφονηπιακό, άλλο δεν είναι ο παιδικό. Είναι το ίδιο πράγμα. Βρεφονηπιακό σταθμό έχει παιδιά από 6 μηνών. Άρα λέτε ότι έχετε βρεφονηπιακό σταθμό. Η γυναίκα μου, η οποία δεν είναι παιδαγωγός. Ναι, όχι ακριβώς, ναι, εσείς δεν μπορείτε να έχετε. Και δεν έχετε ΚΔΑΠ. Το διευκρινίζετε λοιπόν αυτό το ζήτημα. Αν θέλει επίσης να θέσει θέμα ηθικής τάξεως, μπορεί να το κάνει, λέτε, στο Δημοτικό Συμβούλιο. Θα δούμε. Κύριε Νατσούλη, άμα σας λέω, είμαι εγώ το προ. Εγώ μπήκα σε μια θέση για να βοηθήσω. Στην οποία θέση δεν ξέρω και πώς τη δέχτηκα. Γιατί, όπως είπατε, είναι μια ηλεκτρική καρέκλα εδώ πέρα. Δεν είναι τα πράγματα ευχάριστα. Εσείς αναφέρεστε μόνο στους παιδικούς σταθμούς. Τα γήπεδα και τα άλλα τα πράγματα έχουν 1,000 προβλήματα. Για πάτε στο γήπεδο του μπάσκετ της Καστοριάς να δείτε τι γίνεται, που στεγάζει δεκάδες παιδιά επί καθημερινής βάσης και ζητάνε μια αλλαγή της στέγης εδώ και πόσα χρόνια με κουσκουβάδες από πάνω. Και δεν έχει μπει ένα πρόγραμμα στο πρόγραμμα Φιλόδημος για να μπορούμε να κάνουμε κάτι παραπάνω. Γιατί άκουσα πριν και τον κύριο Παπατσόγλου και σημείωσα εδώ. Που είναι πρώτος στον Φιλόδημο, ναι, και τέταρτος από το, ναι, τέλος ο Δήμος. Τον άκουσα τον κύριο Δήμαρχο, τον κύριο Παπατσόγλου, και είπε αυτολεξί, διαβάζω, κόβουμε από παντού για να κρατήσουμε αυτές τις δομές ανοιχτές. Εννοούνται τους παιδικούς σταθμούς. Εμείς δηλαδή δεν μπορούμε να περιορίσουμε το επιπλέον, το πλεονάζον προσωπικό για να μπορέσουμε να ασχοληθούμε λίγο με τις δομές, να δώσουμε μια άλλη ζωή. Και τώρα θα φτάσουμε στα δικαστήρια και αν θα δικαιωθούμε και τι θα δικαιωθούμε. Υπάρχουν και συγχωνεύσεις όμως. Ωραία, συγχωνεύσεις.
Και εδώ υπάρχουν ερωτηματικά. Ας πούμε, η περίπτωση, μια πολύκροτη υπόθεση για μαύρο βομβολικάρπη. Ωραία. Και πού θα λειτουργήσει. Και λέμε και μια εδώ και μια εκεί, και μια χρονιά εδώ και μια χρονιά εκεί. Λέμε για μικρότερους σταθμούς όπως είναι της Ινόης. Που δεν, γιατί, για ποιο λόγο δεν έκλεισε, γιατί ακούστηκε και αυτό. Ακριβώς, ακριβώς. Στη λογική των συγχωνεύσεων, ενώ είναι μικρότερος σταθμός. Να απαντήσω σε αυτό. Λοιπόν, καταρχήν, είπατε πριν για τον κύριο Λιάνο, αναφέρατε κάτι. Ο κύριος Λιάνος είναι γνωστός μου. Δεν σας κρύβω ότι πολλές φορές έχουμε συναντηθεί στο παρελθόν, όταν εγώ ήμουν απλός πολίτης και δεν ήμουν μέλος του νομικού προσώπου. Πέρσι, το νομικό πρόσωπο είχε εν λειτουργία τον παιδικό σταθμό στα Κορέστια. Τα παιδάκια που υπήρχαν εκεί πέρα, σύμφωνα με τις εγγραφές, ήταν δύο. Δεν τον κλείσανε και καλά κάναν τον παιδικό σταθμό και δεν τον κλείσανε. Γιατί δεν τον κλείσανε όμως, ο λόγος ήταν για εθνικούς λόγους. Καταλαβαίνετε τι λέω. Για εθνικούς λόγους παρέμεινε ανοιχτός. Αυτά τα παιδάκια φέτος δεν υπήρχε καμία εγγραφή, οπότε από μόνα τους δηλαδή έκλεισε. Τώρα, η Νόη. Ακούστηκε προχθές για ποιο λόγο δεν κλείνουν τον παιδικό της Νόης και τον αφήνουν. Ο παιδικός της Νόης είναι ένας παιδικός, ο πιο απομακρυσμένος χωριό από το Δήμο Καστοριάς. Τις χειμερινούς μήνες θα είναι πολύ δύσκολη μετάβαση των παιδιών να φεύγουν από την Ινόη και να κατεβαίνουν στη Μεσοποταμία. Και είπαμε φέτος να τον αφήσουμε ανοιχτό προκειμένου να δούμε πώς θα πάει. Αν του χρόνου υπάρχουν εγγραφές δύο παιδιών κτλ., θα δούμε. Δεν ξέρω. Τώρα μαύρο βομβολικάρπη. Η απόσταση μεταξύ των δύο χωριών είναι μια γέφυρα. Ο ένας σταθμός από τον άλλον είναι 1,5 χιλιόμετρο. Προκειμένου να εξοικονομηθούν κάποια χρήματα, είπαμε να γίνει μια συγχώνευση. Δεν στερούμε από κανέναν την κοινωνική απασχόληση των παιδιών. Απλώς θα συγχωνεύουμε τα σχολεία. Αντί να πάνε έξω από την πόρτα τους, θα πάνε 1 χιλιόμετρο παραπέρα. Συγχωνεύσεις στην πόλη. Συγχωνεύσει ο πρώτος με το δεύτερο. Θα συγχωνευτεί ο πρώτος με το δεύτερο. Ο πρώτος είναι αυτός που είναι στο παλιό νοσοκομείο και ο δεύτερος είναι η Χλώα τη Μητρόπολη. Και η Χλώη που ακούστηκε και εκεί, νομίζω και αυτό πρέπει να το είπε η κυρία Σπύρου, να δημιουργηθεί και οι συνδικαλιστές το είπαν αυτό νομίζω. Ναι. Για την Χλώη που είναι μια περιοχή ραγδαία αναπτυσσόμενη και έχει πάρα πολύ κόσμο αυτή τη στιγμή. Θα μπορούσε εκεί να απορροφηθούν ίσως εργαζόμενοι και να πάρετε και. Σωστό. Δεν διαφωνεί κανένας. Ή τα απογευματινά τώρα, που ακούστηκε. Τα απογευματινά. Ωραία. Απογευματινά για να κάνεις, πρέπει να πληρώσεις έξτρα ωράρια. Εδώ δεν έχουμε να πληρώσουμε τα ήδη υπάρχουν δηλαδή. Θα πληρώσουμε και επιπλέον. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Τώρα, αυτό για τη Χλώη να το δούμε και είναι κάτι στις σκέψεις που είχαμε. Τώρα με λέτε εμένα που είμαι εδώ πέρα ούτε 20 μέρες και έχει ήρθει μια χιονιστεβέδα πάνω από το κεφάλι μου, το τι θα κάνουμε στη Χλώη. Βεβαίως, από προτάσεις όλοι είμαστε θετικοί. Έχει ο Δήμος κτίρια. Έχει δύο δημοτικά. Μπράβο, έχει ο κτίριος δημοτικά. Έχει δύο δημοτικά η Χλώη. Να το κοιτάξουμε. Αλλά δεν έχει παιδικό. Να το κοιτάξουμε. Ναι, σωστό. Σωστό. Βεβαίως είναι σωστό. Ναι. Να πάμε να κάνουμε κάτι στη Χλώη από την επόμενη, τη μεθεπόμενη χρονιά. Να δούμε τα χρονοδιαγράμματα. Αν μπορούμε να το κάνουμε. Ποιος είπε όχι. Δεν είπε κανείς όχι. Βεβαίως κάτι τέτοιο θα πρέπει να γίνει, γιατί η μισή πόλη και παραπάνω έχει μεταφερθεί στη Χλώη. Εάν πάμε λοιπόν και σε τέτοιου είδους λύσεις, από του χρόνου, κύριε Ρήμο, μπορούμε να πάμε σε επαναπρόσληψη, αν δεχτούμε τον όρο απολύσεις, ή επαναανανέωση των ανθρώπων αυτών, δηλαδή. Όχι των ανθρώπων αυτών, των συγκεκριμένων ανθρώπων αυτών. Ναι, υπάρχουν και άλλοι δικαίωμα στην εργασία. Ναι. Ανάλογα με τις ανάγκες των παιδικών σταθμών, δηλαδή, άμα ανοίξει ένας παιδικός. Αιτήσεις για τον παιδικό σταθμό, η Νόης μας λέει να μείνουμε εδώ, ήταν φέτος 10 οι αιτήσεις. Εμένα εδώ με έχουν 5. Δεν ξέρω, έτσι μου γράφουν εδώ. Ναι, εντάξει, δεν διαφωνεί κανένας. Μήπως είναι κάποιος από την Ινόη. Ναι. Άμα θέλετε, μπορεί να πάρετε ένα τηλέφωνο στο νομικό πρόσωπο να σας πει ακριβώς ποιος είναι το νούμερο, για να μην λέμε ανακρίβειες. Με ρωτήσατε για τη Χλώη. Αν μπορούμε του χρόνου να ξεκινήσουμε έναν τέτοιο παιδικό σταθμό στη Χλώη. Θα γεννηθούν θέσεις εργασίας. Οι θέσεις εργασίας. Εννοείται. Όταν λοιπόν, δημιουργείς κάτι καινούριο. Για να κρατήσουμε λίγο αυτό που λέει ο κ. Ζήμος. Λέει ότι φέτος αυτή η κατάσταση δεν αλλάζει. Η απόφαση έχει πάρθει από ό,τι καταλαβαίνω και δεν υπάρχει περίπτωση να ξαναγυρίσει. Εγώ σήμερα υπέγραψα τη συμβάση των 10 εργαζομένων. Δεν υπογράψετε σήμερα. Τι λέει ο κ. Ζήμος. Του χρόνου, αν δημιουργήσουμε στη Χλώη παιδικό σταθμό. Προκηρύσουμε κάποιες θέσεις επιπλέον
Δεν ξέρω πώς ήταν αυτές. Όχι, δεν ξέρουμε. Εννοείται ότι όμως θα χρειαστεί πλέον για προσωπικό. Για νέες συμβάσεις. Εννοείται ότι θα χρειαστεί πλέον προσωπικό. Κάθε δομή καινούργια που θα ανοίγει δεν θα είναι επιπλέον. Δεν θα έχει επιπλεονάζον προσωπικό. Το βάζετε ως στόχο αυτό, κύριε Ρήμου. Λέτε λοιπόν ότι του χρόνου εγώ φτιάχνω στη Χλώη και παίρνω 8-10 άτομα. Μπορείτε να το δεσμευτείτε αυτό το πρόγραμμα. Για να πάρουμε 8-10 άτομα, σας λέω σίγουρα δεν θα πάρουμε 8-10 άτομα, αν ανοίξει ένα σταθμό. Εντάξει, ναι. Το καταλαβαίνουμε. Όχι, μιλάμε για τώρα πραγματικά, να μην λέμε και νομίζω ο κόσμος. Εκτός αν έχουμε τόσα πολλά παιδιά εκεί που μακάρι θα χρειαστεί. Μακάρι να έχουμε τόσα παιδιά, γιατί εγώ αυτά που σας είπα είναι τα στοιχεία από το Δήμο, σας λέω. Ναι. Σε βάθος πενταετίας, 100 παιδιά λιγότερα. Ένα σχολείο, γυμνάσιο, μείον. Αυτό θα πρέπει να το δούμε, πραγματικά να ασχοληθούμε με το αντικείμενο και να πάμε στη Χλώη να κάνουμε κάποια αυτοψία σε κτίρια που υπάρχουν εκεί, προκειμένου να γίνει μια, αν μπορεί να γίνει μια δομή στη Χλώη. Στη Χλώη. Γιατί όντως εκεί υπάρχει θέμα. Πώς είναι δυνατόν να έχει τόσα δύο γυμνάσια, πόσα έχει ένα δύο παιδικά. Έχει δημοτικά. Τα και δημοτικά μας ενδιαφέρουν κυρίως. Έχει δύο δημοτικά που είναι και τα πιο καινούργια κιόλας κατασκευαστικά. Ωραία. Κάτι για τις άδειες λειτουργίας. Οι άδειες λειτουργίας σας είπα ότι στην αρχή ότι δεν είχαν βγει. Βγήκανε, αλλά δεν είναι νόμιμες, δεν είναι οριστικές. Θα πρέπει τώρα μέχρι το 2022. Όλοι οι βρεφονιπιακοί, οι παιδικοί σταθμοί να έχουν άδειες λειτουργίας. Σε περίπτωση μια άδειας λειτουργίας θα έγινε αυτό που έγινε πέρσι. Θα χαθούν τα βάουτσερ. Δεν θα υπάρχουν. Καταλαβαίνετε τι λέω. Θα πρέπει όλα να γίνονται νομότυπα και όχι του ποδαριού. Θα χαθούν τα βάουτσερ ή θα χαθεί ολόκληρη η ιστορία αυτή. Γιατί υπάρχει και ένας ακόμη φόβος εδώ, ακούστηκε αυτές τις μέρες, ότι με όλη αυτή την αναστάτωση μπορεί το ΕΣΠΑ να κλείσει όλους τους παιδικούς σταθμούς τελικά. Να δει ότι κάτι δεν γίνεται σωστά εκεί και να κλείσουν τα πάντα. Αυτό το ενδεχόμενο το είδατε. Υπάρχει. Για να κλείσουν τα πάντα. Ναι, είναι υπαρκτό σενάριο. Εγώ πρώτη φορά τα ακούω. Δεν ξέρω, μπορεί κάποιος στα νεύρα του να είπε κάτι τέτοιο. Νομίζω μιλάμε για κοινωνικές δομές και δεν είμαστε. Δεν με περνάει το μυαλό. Είπαν οι συνδικαλιστές. Καλά, οι συνδικαλιστές τι θα πούνε. Εδώ μας είπαν, στο τέλος μόνο που δεν μας βρήσανε πως φεύγαμε. Μόλις ανακοινώθηκε το αποτέλεσμα της ψηφορίας, φώναζαν έσχος. Ναι, τα ακούσαμε. Εντάξει, εγώ σας είπα ότι εκμεταλλεύονται μια κατάσταση και πατάνε πάνω σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν ανάγκη. Καταρχήν, ξέρετε πόσοι άλλοι συμβασιούχοι ορισμένου χρόνου είναι στο Δήμο Καστοριάς? Είναι μόνο οι 8. Υπάρχουν δεκάδες εργαζόμενοι και σε άλλες εταιρείες που είναι με ορισμένου χρόνου. Όπως έρχεται ένα μήνυμα τις τελευταίες μέρες, υπάρχουν και 5.500 στον ΟΕΔΑ άνεργοι γραμμένοι. Έτσι είναι. Εντάξει. Είναι και αυτό. Όλα είναι. Εντάξει. Όλα είναι. Και εγώ προσωπικά. Και όλα πρέπει να τα βλέπουμε όπως πρέπει. Εγώ προσωπικά, από τη μεριά μου, είμαι διατεθειμένος να κάνω ό,τι απαιτείται. Είτε για το καινούργιο αυτό το παιδικό σταθμό που μιλάμε για τη Χλώη, αν μπορούμε να κάνουμε μια καινούργια δομή, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι άνθρωποι από τη Χλώη. Προφανώς θα υπάρχουν παιδιά στη συγκεκριμένη δομή. Στη συγκεκριμένη δομή δεν υπάρχει, δεν αμφισβητείται αυτό. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά την κυρία Σπύρου που έθεσε θέμα νομιμότητας, ηθικής. Όχι νομιμότητας. Όχι, ηθικής. Θέμα ηθικής τάξεως. Ας το φέρει στο Δημοτικό Συμβούλιο και αν το πρόβλημα, σας λέω, είμαι εγώ. Εγώ δεν ζω από αυτά τα πράγματα. Έχω άλλα πράγματα να ασχολούμαι. Αν το πρόβλημα είμαι εγώ, να αποχωρήσω. Δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Λοιπόν, κύριε Ρήμο, εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω που ήρθατε και εσείς ως εδώ για να πούμε ορισμένα πράγματα. Στην αγαπημένη μας Καλυθέα. Συνήθως ερχόμαστε εδώ για άλλα πράγματα αθλητικά, για τα οποία θα έπρεπε να μιλήσουμε και για αυτά. Τι κάνει η Καλυθέα μας, λοιπόν. Εντάξει. Στην Καλυθέα. Εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για το χρόνο που δώσατε να πούμε 2-3 πράγματα για να ακούσει και ο κόσμος. Από εκεί και πέρα, ξέρω ότι κάποιες αποφάσεις που πήραμε δεν είναι ευχάριστες στους ανθρώπους. Κοιτάμε όμως το γενικό καλό της πόλης, έτσι πιστεύουμε ότι θα γίνει. Είστε ένα νέο δημοτικό συμβούλιο και αναφέρομαι σε όλες τις παρατάξεις. Από εσάς έχει ο κόσμος προσδοκίες. Έχετε δημιουργήσει όλες οι παρατάξεις προσδοκίες ότι θα πάτε σε ένα καλό και δημιουργικό δημοτικό συμβούλιο. Βλέπω ότι έχει σε γενικές γραμμές. Ότι όλοι ξεκινούν όμως από καλές προθέσεις. Ναι, βλέπω ότι σε γενικές γραμμές υπάρχει μια ηρεμία στο διοικητικό στο δημοτικό συμβούλιο. Αυτό ήταν ένα δυνατό πρωτογνωμικό. Εντάξει, λογικό. Θα έρθουν και άλλες δύσκολες υποθέσεις, κύριε Νατζούλη. Θα σας θυμίσω λίγο Μακεδνός, Ορεστιάς. Θα έρθουν υποθέσεις οι οποίες θα είναι δύσκολες. Και θα πρέπει να πάρθουν δύσκολες αποφάσεις.
Για το ρεύμα στο Μανιάκι, εδώ μας λέμε. Θα το βάλετε το ρεύμα. Το ρεύμα στο Μανιάκι. Το ρεύμα στο Μανιάκι. Να σας πω. Να σας πω. Για μηνύματα και το ρεύμα. Ναι, να σας πω. Μιλάμε τον κύριο Βασιλιάδη. Εγώ τακτικά με το Στάθη γνωριζόμαστε. Άσχετα αν είμαστε σε αντίπαλες παρατάξεις. Το ρεύμα στο Μανιάκι έχει ένα χρέος της τάξης των 5.000 ευρώ. Για να ρυθμιστεί θέλει 2. Αυτή τη χρονική στιγμή δεν μπορεί να γίνει. Έχουμε ένα ταμείο γύρω στα 2.500-3.000, το οποίο το αφήνουμε στην άκρη για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς. Δεν σας λέω ψέματα, αυτή είναι η πραγματικότητα. Αν υπάρξει έκτακτη επιχορήγηση από το Δήμο, θα τακτοποιηθούν και αυτά τα χρήματα. Αυτά τα χρήματα. Αυτά τα πράγματα. Δεν υπάρχει. Ότι αφού ξεκινάτε όλοι με θετικές προτάσεις, με θετική διάθεση, νομίζω ότι μπορούμε να τα πάμε καλύτερα. Όταν ξεκινάμε έτσι, θα πάμε καλά. Όταν δεν ξεκινάμε έτσι, δεν θα πάμε καλά. Όλοι λοιπόν, όλες οι παρατάξεις, νομίζω ότι έχουν αυτή τη διάθεση να προσφέρουν από το κομμάτι που τους έθεσε ο Καστοριανός λαός. Ας το δούμε έτσι για να προχωρήσουμε λίγο καλύτερα, γιατί δεν μας περισσεύει κανείς σε αυτόν τον τόπο. Έτσι είναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε. Εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Γεια σας.